Σώσον Κύριε το λαόν σου, ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων θυλάτων δια του σταυρού σου προείδευμα. Προσόντερος εξίους ημάς πίσω, Θεοτό και Παρθένε, καθήκονας πλέον να υπηρεσίσουμε να καταδικώσουμε αυτόν τον χώρο. Είχαμε προετοιμάσει πολλά για απόψε, όμως δεν πρέπει να υπηρεσίσουμε, να κινηθούμε ταπεινά, να σκέψουμε πάντα στους ανθρώπους μας που υποφέρουν στις πηγές της περιοχής χώρας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμα του κ. Τζούμι, τους αντιδημάρχους, αλλά και τους συμφώνητες του Δήμου για τη συνεργασία που είχαμε ως τώρα, ελπίζοντας να συνεχιστεί και να την ερώτηση του λόγου που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για αυτό το καλό που κάνατε, που βλέπω έξω, έχετε φτιάξει μια ωραία καρδιά, όπου εκεί μαζεύονται τα καπάκια, τα οποία θα διαλυθούν για τα άτομα με αναπηρία. Όταν τα παιδιά ξεκινούν από τώρα μικρά και μαζεύουν τα καπάκια, πάνω σημαίνει ότι θα στηρίξουν τα αδέρφια τους, θα στηρίξουν τα άτομα με αναπηρία, θα τα αγκαλιάσουν τα άτομα με αναπηρία, θα τα κάνουν παρέα, θα τα βγάλουν μέχρι έξω στην κοινωνία, θα τα εντάξουν στην κοινωνία, διότι έχουν τα ίδια δικαιώματα για αυτά τα άτομα με αναπηρία μαζί με εσάς. Επίσης, μαζεύουν καπάκια, μας τα δίνετε εσείς, φέρνουμε αμαξίδια και ό,τι ορθοπαιδικά θέλουμε για τα άτομα με αναπηρία. Και ταυτοχρόνως ότι αν δεν υπήρχε και αυτό το πράγμα να κάνετε εσείς σήμερα, θα είχε γεμίσει εδώ πέρα του προάδειου με καπάκια. Θα ήθελα κύριε Δήμαρχε, αυτό το ωραίο που έχει φτιάξει εδώ πέρα, καλό είναι να γίνει και στα άλλα χωριά και να γίνει και μέσα στην πόλη μας. Διότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή τα καπάκια να είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά, σαν τα σκουπίδια. Και είναι ένα ωραίο το οποίο βέβαια θα το χαρεί και η πόλη, διότι δεν είναι κάτι το άσχημο. Εδώ έχουμε και το μεγάλο δυσάρεστο νέο που δεν μπορώ να χωστηθώ, δηλαδή όταν στον Πειραιά ένα άτομο με αναπηρία σώθηκε και έπεσε μέσα στη θάλασσα και είναι άδικο ένα άτομο με αναπηρία αυτή τη στιγμή 35 ετών να έχει πεθάνει. Εμείς κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, κάνουμε έκκληση και ζητάμε άμεση δικαιοσύνη.